δεν γίνεται, δεν μπορεί να δουλέψει κανένας εδώ μέσα. Τι πάθατε? Αυτό, η εγκέφαλη με τις ρόδες, τα κουμπιά και τα γρανάζια. Οι αριθμομηχανές? Που ταράξανε τα νεύρα, με τρελάνανε. Ποιος έξυπνος κουβάλλεις εδώ μέσα? Πρόοδος, κύριε Θόδωρε. Πρόοδος? Δεν μου λες, κορίτσι μου, πρόσθεση έμαθες στο σχολείο? Τι πράγμα? Πρόσθεση, διαίρεση, πολλαπλασιασμό, τέτοια έμαθες? Πώς έμαθες? Πώς γίνεται, θυμάσαι? Παίρνουμε το μολύβι, βάζουμε στη σειρά τους αριθμούς, σειρώμενη γραμμή, τόσα έχουμε, τόσα βγάζουμε, τόσα μένουν. Έτσι μάθαμε από τον πατέρα μας. Έτσι έμαθα αυτός από το δικό του, έτσι κάνουμε κι εμείς. Τις μηχανές, τι μου τις φέρανε? Γι' αυτό νευριάζετε? Να μην νευριάζω, Βαγγελίτσα. Έτσι, Βαγγελίτσα, να αφήσουμε τις μηχανές να φάνε το ψωμάκι μας. Αν πάμε έτσι, εγώ αύριο δεν θα είμαι αρχιλογιστής, θα είμαι κατσαβίδι. Να προσέχω τις μηχανές. Και δεν θα μου δίνουν μισθό, θα μου δίνουν ένα τενεκάκι ορυκτέλαιο το μήνα να λαδώνω τις κλειδώσεις μου. Μα τι είναι αυτά που λέτε? Αυτό που σου λέω, πρόοδος. Δηλαδή, τι πρόοδος? Να μου πει αύριο ο διευθυντής Θόδωρε απολύεσαι και στη θέση σου προσλαμβάνεται μία πρίζα. Ελάτε, υπερβάλλετε. Αυτό που σου λέω εγώ. Θόδωρε. Να. Η Χριστίνα. Τι έκανε? Πρέπει να παντρευτεί. Τι να κάνει? Πρέπει να παντρευτεί. Τι εννοείς, πρέπει βιαστικά, άντε? Όχι, λέω. Α, καλά, άμα θα έρθει η ώρα της θα παντρευτεί. Θα γλιτώσει. Εδώ δεν γλίτωσα εγώ από σένα. Ναι, αλλά πώς? Τι πώς, θα πάρουμε ένα παπά, κουμπάρο, λαμπάδευτη για την παντρεύση? Όχι, άλλο θέλω να πω. Πρίκα. Δεν έχει πρίκα. Α, αν είχε πρίκα την έπαιρνα κι εγώ. Μα τώρα κοροϊδεύεις, δεν μιλάμε σοβαρά. Τι θέλει να κάνω, ρε γυναίκα? Να την πάρω μπράτσο και να βγω στην οδόνα Αθηνάς? Ποιος είναι για αυτή? Μήπως μου δώσεις πρίκα εσύ? Δυο φλοκάτες βελέντζες και 20 πύχες νταντέλα από κοπανέλι μου δώσες. Άσε με. Σήμερα ο κόσμος είναι άλλος. Για να την πάρει ένας άνθρωπος τζάμπα πρέπει να τον βρούμε. Βρέστε τον. Και πώς να τον βρούμε, Θόδωρε, πώς να τον βρούμε, μας αφήνεις? Εγώ. Εσύ. Για να τον βρει, Χριστίνα τον γαμπρό, πρέπει να βγει έξω. Ας βγει. Να κυκλοφορήσει. Ας κυκλοφορήσει. Να πάει σε ένα πάρτι. Το δίκανο. Τι να το κάνεις? Τη σκοτώσω. Η κόρη δική μου να πάει σε πάρτι με τις δύο κάνες θα την τρίξω. Α, σε πια τους σκοτωμούς μας έπληξες τα αίματα. Όπως σκέφτεσαι τότε να το ξέρεις, στο ράφι θα μείνει. Στο ράφι. Σήμερα τα κορίτσια με το συγχρονισμό παντρεύονται. Και να πάει σε πάρτι. Άσε με. Να σβήσουνε τα φώτα. Να την αγκαλιάσει ένας μαντράχαλος αμεκυπάνω, να της πει 47 γλυκερίνες τα αυτή, να της δώσει ένα ποτήρι, να της δώσει δεύτερο ποτήρι και το δίκανο. Δηλαδή τι θα την κάνουμε, θα την κλείσουμε στο κλουβί και θα την ταΐζουμε και χρή? Όχι, θα την αμολύσουμε στα πάρτι να βρει και χρή από τ' άλλο. Εγώ που είμαι μητέρα της σου λέω ότι απόψε πρέπει να πάει. Και εγώ που είμαι πατέρας της σου λέω ότι δεν θα πάει. Κόρη μου είναι και θα πάει. Ωραία, η μισή δική σου να πάει, η άλλη μισή από τη μέση και κάτω θα μείνει στο σπίτι. Τρεις πάντρεψα εγώ. Τρεις. Άμα παντρέψει 11 θα πάρεις ποδήλατο. Ανοησίες. Η κοπέλα της παντριάς πρέπει να κουνηθεί για να παντρευτεί. Όχι, πρώτα παντρευτεί και έπειτα κουνηθεί. Αν παντρευτεί ασκούνται τόσο θέλει. Μα πρέπει, βράδερφε, να γνωριστούν τα κορίτσια. Να, εμένα η πρώτη η μεγάλη η Ρίτα πήγε μια μέρα σε ένα πάρτι. Μέρα πήγε νύχτα. Νύχτα το ίδιο. Αν δεν είναι το ίδιο. Γιατί? Γιατί νύχτα η σκοτάδια. Και στα σκοτάδια το χέρι γλιστράει. Και ο άλλος δεν το βλέπει. Και όταν δεν το βλέπει το χέρι προχωρεί. Και όταν προχωρεί. Βρε, η Ρίτα παντρεύτηκε σε ένα μήνα. Μα τότε το χέρι δεν προχωρούσε. Πήδαγε, Παντελή, πήδαγε. Πολιτικός μηχανικός είναι ο γαμπρός μου. Τον έριξε στον πετόν. Η Ανούλα η δεύτερη σε εκδρομή είχαν πάει. Ξέρω, τα βουνά, η θάλασσα, τα Σπαρτά. Μάλιστα, μάλιστα. Εκεί τον γνώρισε, σε 20 μέρες παντρεύτηκε, εκεί είναι και δικηγόρος. Η Σούζη, η τρίτη. Τι της κλήρωσε τη Σούζη? Βιομήχανος. Σε πόσες μέρες? Μια εβδομάδα. Όπο βιαστικός ο βιομήχανος. Γιατί σου λέω, τα κορίτσια πρέπει να κυκλοφορούν? Όχι. Εγώ έχω κορίτσι. Δεν έχω λεωφορείο να κυκλοφορεί και να μπάζει κόσμο. Είμαστε για κλάματα. Ροξάνη, ομιλώ εγώ, Ροξάνη. Και όταν ομιλώ εγώ δεν θέλω διακοπές. Καλά, Θωμά μου. Που λες, Θόδωρε, δηλαδή μπορώ να βασιστώ σε αυτό που θα σου ζητήσω? Εξαρτάται. Θέλω να το υποσχεθείς. Στα στόμα, μπορεί να μου ζητήσεις να ντυθώ κολομπίνα. Πώς να στα υποσχεθώ? Οικονομικής φύσεως ζήτηση. Α, μάλιστα. Για λέγε. Θέλω να μου δανείσεις 15 χιλιάρικα. Στάσου, τώρα δεν θα στενάσεις εσύ, θα στενάζω εγώ. Μπορείς να μου τα δανείσεις? Δηλαδή μπορώ να βασιστώ απάνω σου? Μπορείς, ξάδερφε. Ροξάνη, ερωτώ εγώ, Ροξάνη, σιωπή. Πώς να στα δανείσεις, γιατί όχι? Αγγελική, απαντώ εγώ, Αγγελική, σιωπή. Πότε θα μου τα επιστρέψεις? Εδώ θα σηκώνει εξάτμιση. Πότε? Το ταχύτερον. Ταχύτερον είναι αύριο, αλλά είναι και σε δύο χρόνια. Το πολύ σε δύο μήνες. Εντάξει, τάχες. Στάσου, όχι εγώ. Από εδώ και πέρα που να τα πάρω πίσω, εγώ θα λέω το όχι εσύ.
άλλωστε. Ήρθα, έτοιμη είναι. Εγώ αντίθηκα στο πικεφί που είναι Χριστίνα. Ντύθηκες? Α, με τι έκανα. Το άλλο μισό φουστάνι που είναι. Χαχά, έκανε φόρεμα ολόκληρο είναι, δεν το βλέπετε. Από ένα εξώπλατο, τώρα έτσι τα φτιάχνει. Οι πλάτες πρέπει να είναι όλες έξω. Οι πλάτες. Αμέ. Άκουσε εδώ, παιδάκι μου. Ω εδώ λέγεται πλάτη. Ω εδώ λέγεται μέση. Oh. Και από εδώ και κάτω, άντε να μην σου πω πώς λέγεται, γιατί έχουμε και νοικοκυρέους ανθρώπους. Α, oh, αυτά φοράνε τώρα. Ρίξε μια πετσέτα χνουδάτια πάνω σου, μια στρατιωτική κουβέρτα. Θωμάτα, είδες αυτά τα καινούρια. Σιγά, θα την πλευριτώσεις. Πώς επιθεώρησε, αντεκολτέ εντάξει, μανίκια ανύπαρκτα, για να δούμε και τις πλάτες. Τι έχουν οι πλάτες τις. Όταν έχουν ύφεσμα είναι εντάξει, όταν δεν έχουν και τις κάνουν βιτρίνες κρεοπολίου δεν μου αρέσουν. Γύρισε, είναι μέσα από το ύφασμα. Μπορούμε να πηγαίνουμε. Να πάτε, αλλά πώς θα βγεις έξω μετά αυτή που έτσι και ξεμτίστε στο πεζοδρόμιο, θα σας πάρουν από πίσω οι σκύλοι να τις φάνε καμιά νεφραμιά. Θα ρίξω την κάπα. Ρίχτη να σε βλέπω και τουρτουρίζω. Εννέα και πέντε. Λείπει τρεις ώρες. Εφάρθηκα η μένε. Και βέβαια θα έρθει. Πού θα διανυκτερεύει, στο άσυλο των αστέχων. Και γιατί να μην έρθει, το δωμάτιό της το έχει, το φαγάκι της το έχει, την περιποίησή της την έχει. Αλλά της είπα εννέα ντάν να είναι εδώ. Η κοπέλα είναι, δεν είναι και οτομοτρής να κάνει δρομολόγια. Ορίστε. Και ξυπνάδες η κυρία Αγγελική. Εγώ φταίω που της έδωσα άδεια να βγει με τον Μιχάλη. Πώς θα γνωριστούν αν δεν πάνε κάπου, αν δεν καθίσουν, αν δεν φάνε γλυκό. Και τρεις ώρες θέλουν να φάνε γλυκό. Μπορεί να φάγανε και δεύτερο. Το δεύτερο είναι που με φοβίζει η Αγγελική. Και 8. Έχει γούστε να τελειώσαν τα γλυκά και να αρχίσαν το σωρόπι. Καθαρά, ξάστερα και τίμια. Αγαπώ άλλον. Αγγελική! Αγγελική! Τι είναι? Αγαπάει άλλον. Τι? Η κόρη σου που φοβάσαι να μην σου μείνει σαν μπακύρι στο ράφι που πηγαίνει στα πάρτι τη υψηλή προστασία της κυρίας μητέρας της. Χορεύει από αυτά τα κουνιστά καμάρος έτεινε τώρα. Αγαπάει άλλον. Εσύ. Τι ρωτάς τώρα μου το παιδό. Αλήθεια, Χριστίνα, αλήθεια. Ναι, μαμά. Και ποιος είναι αυτός? Ο Μάκης. Τι είναι αυτό το Μάκης? Όνομα δεν έχει, ρε. Μάκη τον λένε. Ρε ονοματρίκιο. Πώς λέμε, Κότσος, Μίτσος, Παύλος, Μάρκος ή Ορδάνης εν ανάγκη. Μάκη τον λένε. Μεσοβέζικα πράγματα. Και τι είναι αυτός ο Μάκης? Νέος. Τι θα είναι, αντιστράτηγος εν αποστρατεία? Εξαιρετικός, μπαμπάκα μου, εξαιρετικός. Πού τον γνώρισες? Στο πάρτι. Πού? Δεν άκουσες το πάρτι, εκείνο το βράδυ που είχα πάει μαζί με τον Μιχάλη και την επάνω. Τα άκουσες αυτό? Τα άκουσα. Αυτό άκουσες, πάρτι, ναι. Κλειδωθείτε μέσα στο δωμάτιο, βουλώστε χαραμάδες και τρύπες. Και να ανοίξουμε τον γκάζι. Ορίστε, ανέδεια. Θέλει να αυτοκτονήσει με γκάζι να πληρώσω του κόλμου τα λεφτά στο λογαριασμό. Και τότε γιατί να κλείσουμε τις χαραμάδες? Για να μην ξεχυθεί η ντροπή σου στους δρόμους, ανέστητη.